Είμαστε εδώ στο ιατρείο του δόκτωρα Κωνσταντίνου Στυλιανίδη, του γυναικολόγου, ο οποίος είναι ο Μουχτάρης Πουτανάγια. Ο γνωστός Μουχτάρης Πουτανάγια που έχω στην εκπομπή. Έφερα του δώρο το βιβλίο μου, να το διαβάσεις, ναι. Οπωσδήποτε, ήδη έχω ένα στο κομμαντήρα μου. Εκείνο να το κάνεις δώρο άλλο, αυτό είναι το δώρο που μένει. Βέβαια. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, γιατρέ μου, γιατί από τον καιρό που σταμάτησε η εκπομπή, δεν και σταματήσαν οι γυναίκες να έχουν απορίες γύρω από τα γυναικολογικά τους θέματα. Ωραία, άρα θα κάνουμε ένα... Ναι, μια άλλη ημέρα έρχεται ακόμα κανονικό βίντεο. Ακριβώς, τώρα κάνω... κανονικό βίντεο. Λοιπόν, έστειλε μου μια φίλη. Λοιπόν, γιατρέ μου, έχω μια επιστολή που μου την έστειλε μια φίλη από την Αμερική, η οποία λέει τα εξής, μετά από τα συγχαρητήρια κλπ. Είμαι γύρω στα 60, ζω στην Αμερική από τα 15 μου. Παντρεύτηκα στα 19 και μέχρι τα 24 αποκτήσαμε ένα γιο και δύο κόρες. Τα παιδιά μας τώρα είναι γύρω στα 40. Μου αρέσει να ακούω τις γνώμες όπως τις εκφράζεις. Έχουμε παρόμοιες απόψεις. Ένα θέμα μόνο από μένα για σκέψη. Αυτό είναι η ηλικία γυναικών να τεκνοποιήσουν. Νομίζω μετά τα 30 αρχίζουν οι δυσκολίες. Μετά τα 30 κάθε έτος η γονιμότητα της γυναίκας κατεβαίνει 10%. Women can have babies late, but statistically they are not the norm. They are the outliers. Young women have to know the related difficulties to make good decisions for themselves. Λέει, οι γυναίκες μπορεί να κάνουν παιδιά αργά, αλλά στατιστικά δεν είναι η νόρμα, είναι η εξαίρεση του κανόνα. Οι νεαρές γυναίκες πρέπει να ξέρουν όλες τις παρελκόμενες δυσκολίες για να παίρνουν καλές αποφάσεις για τους εαυτούς τους. Ο σύζυγος μου, γυναικολόγος, εξήγησε τις συνθήκες στις κόρες μας. Η πρώτη κόρη, ούσα γυναικολόγος επίσης, παντρεύτηκε στα 25 και έκανε δύο παιδιά στα 32 και 34 με εξωσωματική. Ευτυχώς που άρχισε στα 25. Η δεύτερη μας κόρη, ούσα physician assistant, πάλι ένα επάγγελμα που έχει σχέση με την ιατρική, παντρεύτηκε στα 33, απέκτησε ένα παιδάκι στα 34 και μετά δυσκολίες. Της είπαν το άρια της είχαν γεράσει. Μείναμε όλοι άναυδοι, αγκαιώντες ενημερωμένοι. Θα ήθελε οι νέες κοπέλες να συζητούν τη φυσιολογία τους με τους γιατρούς τους, έτσι ίσως αποφύγουν προβλήματα και ταλαιπωρίες. Συνέχισε το έργο σου καλή δύναμη. Στο διαβάζω, γιατρέ μου, για να μας το σχολιάσεις. Εσύ που είσαι γυναικολόγος. Λοιπόν, γιατρέ μου, διαβάσαμε το mail που έστειλε η κυρία και θέλω τη γνώμη σου. Νομίζω το συγκεκριμένο θέμα που θίγεται στο mail της φίλης από την Αμερική έχει ευρέως αναλυθεί ξανά σε κοινή συνάντηση που είχαμε με την κυρία Μπετρίδου. Να συνεχίσεις να μιλάς σοβαρά, ενώ σε λίγο θα μου κάνεις πάπτες. Με το πληθυντικό. Ωραία. Όμως, ναι, έχουμε μιλήσει και ενημερώνουμε και είναι καθήκον των επαγγελματιών υγείας, των γυναικολόγων ιδιαίτερα που έρχονται σε επαφή με γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, να τις ενημερώνουν ναι για τη φυσιολογία και τη ζωή και την ποιότητα των αερίων με την πάροδο του χρόνου. Όμως εκείνο που είχαμε πει είναι ότι σε κάθε γυναίκα υπάρχει εξατομικευμένη ανταπόκριση των οθικών. Πάνω από τα 35 θα έλεγα είναι η ηλικία έτσι καθοριστική όπου ξεκινά να αλλάζει η ποιότητα των οαρίων και όλων και περισσότερες γυναίκες λόγω της καλής ενημέρωσης που τη χάνουν καταφεύγουν στην κατάψυξη νοαρίων έτσι ώστε να παγώσουν τον χρόνο και να τους δοθεί ο χρόνος να δουλέψουν ή να δημιουργήσουν τις καριέρες που οι ίδιες επιθυμούν και να τεκνοποιήσουν στη φάση που είναι έτοιμες ψυχολογικά. Ίσως να γίνουν και μητέρες όταν είναι πιο όριμες. Ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σου διότι το να τεκνοποιήσεις είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα σωματικό φυσιολογίας και βιολογίας. Είναι και ένα θέμα ψυχικής υγείας, ψυχικής ορίμανσης. Είναι να μπορείς και να είσαι έτοιμος να γίνεις γονέας γιατί προϋποθέτει και πάρα πολλές θυσίες. Γιατρέ, να σε ρωτήσω κάτι. Η περίπτωση της φίλης που έστειλε το mail είναι η νόρμα ή είναι μια, νομίζω, εκπίπτει της νόρμας, ξεφεύγει από την νόρμα. Νομίζω υπάρχουν λίγα ακραία σαν αφορές. Δηλαδή, δεν είναι πολύ φυσιολογικό πλέον στα 25 οι γυναίκες να έχουν δύο παιδιά, εντάξει. Όχι. Ναι. Ενώ το κομμάτι που είπε ότι η μια της η κόρη ξεκίνησε στα 25 και δυσκολεύτηκε και ότι η άλλη ξεκίνησε στα 30 και πάλι δυσκολεύτηκε. Είχε αποκτήσει ένα παιδί και δυσκολεύτηκε.
δυσκολεύτηκε στο δεύτερο. Ξέρουμε και είναι γεγονός ότι η ηλικία έχει μια έντονα αρνητική επίπτωση στην ποιότητα των οαρίων. Η ηλικία των 35 θεωρείται ηλικία σταθμός και μετά τα 40 δυσκολεύει ακόμα παραπάνω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να τεκνοποιήσει μια γυναίκα μετά τα 40, δεν φοβίζουμε κανένα. Όμως είναι καλά, σωστά, συμφωνώ με την τηλεθεάτρια σου ότι πρέπει να ενημερώνονται σωστά και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η επιλογή και ίσως αναπτύξουμε τις επιλογές κάποια στιγμή. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Μιλούσα με την κόρη μου, η οποία η κόρη μου είναι 20 χρονών. Και λέω τις απόψεις μου ότι καλύτερα μετά τα 30 να κάνεις παιδί. Εφώναζε, ναι, λέει μου, έντσι σημαίνει ότι επειδή εσύ κάνεις νωρίς παιδί, εγώ θα κάνω αργά. Και μετά τα 30, λέει μου, μπορεί να δυσκολευτώ να κάνω παιδί. Τι θα συμβουλεύσω εγώ, τι μπορώ να συμβουλεύσω εγώ την κόρη μου να κάνει σε σχέση με τούτο, με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι όταν θα πάει στο γυναικολόγο. Ωραία. Υπάρχει κάποια εξέταση, ναι, που μπορεί να κάνει για να δει την ποιότητα των ουραρίων? Ακριβώς. Υπάρχει κάποια έμμεση εξέταση η οποία μιλά για τις αποθήκες των οθήκων, όχι απαραίτητα για την ποιότητα των ουραρίων. Η ποιότητα φθήνει με την πάροδο της ηλικίας. Όμως αυτή η ανάλυση μιλά και για τις αποθήκες οαρίων που έχει μια γυναίκα. Και όντως μας κάνει έκπληξη ότι όλων και πιο νεαρές γυναίκες έχουν μικρότερες αποθήκες από τις αναμενόμενες βάσεις ηλικίας. Γιατί είναι και άλλοι παράγοντες που εμπίπτουν εδώ. Είναι άλλα, μπορεί να πάσχουν από ανοσολογικά προβλήματα, μπορεί να έχουν υποστεί χειρουργία στις οθήκες ή στις σάλπιγγες, μπορεί να έχουν ενδομητρίωση, μπορεί έχει για δυο. Γιατρέ μου, σε ποια ηλικία θεωρείς ότι μια νεαρή κοπέλα πρέπει να πάει για πρώτη φορά στο γυναικολόγο? Η πρώτη φορά στο γυναικολόγο θα πρέπει να είναι, αν είναι δυνατόν, σε εφηβική ηλικία, μαζί με τη μαμά, αυτό λέω εγώ. Στα 15 δηλαδή. Για να κάνει μια γνωριμία, να εξοικειωθεί, ίσως να είναι και αργά τα 15. Εμείς πήγαμε με την, ναι, Κυριακή όταν ήταν 11 χρονών, γιατί είχε μπόνους. Ωραία. Τότε μια που είχε ξεκινήσει εν Ήβη και πήγαμε και... Γιατί αν δούμε ότι οι σεξουαλικές επαφές γίνονται όλο και πιο νωρίς πια... Δεν είχε σχέση, ναι, με την άναξη της σεξουαλικής ζωής. Δηλαδή πήγαμε, αυτό πρωτού, λέω, πήγαμε σε μια ηλικία πάρα πολύ μικρή. Θα είναι πολύ καλό για να εξοικειωθεί με την παρουσία του γυναικολόγου, να μην αισθάνεται αυτή την ντροπή ή την τότε αποφυγή. Τότε δεν σε ξέραμε εσέναν. Είχαμε πάει σε έναν άλλο γυναικολόγο, ο οποίος... Τη είχε κάνει υπέρηχο πάνω από τις οθήκες. Δεν γίνεται το κορμί στα μικρά τα κοριτσάκια. Έτσι γίνεται. Και τη είχε πει ότι είχε μικρές κιστούλες στις οθήκες, όπως έχω και εγώ, και έκτοτε το παρακολουθούμε. Ωραία. Άρα θεωρώ ότι. Μπορεί να ξανάρθει επαφή... στην Κύπρο, μπορεί να σου υφέρω. Έχει εξέταση που μπορεί να κάνει για να δει. Βέβαια. Πέραν τη γυναικολογική εξέταση και του υπερήχου, είναι κάποιε εξετάσει εργαστηριακέ, αιματολογικέ, οι οποίε θα μα δώσουν τι ανάλογε πληροφορίε. Μάλιστα. Άρα, μπορεί μια κοπέλα τόσο νεαρή όσο η κόρη μου που είναι 20 χρονών να κάνει μια εξέταση προληπτικά, ναι, για να δει τι παίζει με τη γονιμότητα της. Στα 20 το θεωρώ πολύ νωρίς, αλλά μια γυναίκα έτσι μετά τα 25 και μετά γύρω στα 30, okay, πιο κοντά στα 30, μένα θα ήταν να καλό. Μένα να κάνουμε κοπελούδινη κορή. Μακάρι. Δεν σου πάει να είσαι γιαγιά, αλλά δεν πειράζει. Πάει... θα είσαι σούπερ γιαγιά. Μου πάει μια χαρά να είμαι γιαγιά, φτάνει να μην φροντίζω εγώ τα παιδιά. Ωραία, αυτό θα έλεγα. Κοίταξε, θα δούμε τι θα κάνουν τα παιδιά μας. Κοίταξε, εγώ λέω τη γνώμη μου, λέω καθένας κάνει αυτό που θέλει, γιατί όπως εγώ έκανα αυτό που ήθελα στη ζωή μου, έτσι και αυτοί δικαιούνται. Απλώς, αν μια γυναίκα από τα 25 και πάνω έχει έγνοια για τη γονιμότητα της, δεν θα πάθει τίποτα να κάνει κάποιο τσεκάπ προληπτικά. Ακριβώς. Στο γυναικολόγο. Μιλώντας με τον γυναικολόγο που ξέρει και το ιστορικό της κάθε γυναίκας, είμαι σίγουρος ότι θα την καθοδηγήσει στους σωστές διαγνωστικές μεθόδους, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν μια εικόνα για το μέλλον. Και δεν είναι ανάγκη να δει περίοδο μια κοπέλα για να πάει στον γυναικολόγο. Μπορεί να πάει πριν την περίοδο, προληπτικά με τη μάμα της, με τη μητέρα της. Ναι, αν σκεφτούμε και τους εμβολιασμούς, που εντάξει γίνονται περισσότερο από τους παιδιάτρους παρά από τους γυναικολόγους. Νομίζω τους εμβολιασμούς για το HPV έκαναμε τους εμείς. Έκαναμε τους γυναικολόγους. Ήρθε, ναι, μόνη της. Ήρθε μόνη της και μου λέει: έχω διαβάσει στο ίντερνετ ότι πρέπει να κάνω το εμβόλιο για το HPV των 13 χρονών. Εγώ λέω ότι τα κάναμε σε γυναικολόγο. Μια επίσκεψη μαζί με τη μάνα της δείχνει ότι και η μητέρα είναι έτοιμη να καθοδηγήσει σωστά το παιδί της, τροχιοδρομώντας το σε μια επιστημονική απόψη και όχι στην πληροφορία που μπορεί να περνούν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα
που δεν είναι και οι πιο αξιοπιστές πληροφορίες. Και σε ποια ηλικία γίνεται το εμβόλιο για το HPV? Είναι καλά να γίνεται πριν την πρώτη σεξουαλική επαφή. Ευτυχώς έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και γίνονται από το Υπουργείο Υγείας. Γίνονται στην ηλικία της πρώτης δευτέρας ταξής του γυμνασίου. Εμείς έκαναμε τα τότε που μόνοι μας, πληρώσαμε τα ιδιωτικά και θυμούνταν και πολύ ακριβά εμβόλια τότε. Είναι... Γιατί η κόρη μου, επειδή προέρχεται από οικογένεια που έχουμε και λίγο υποχόνδροι, έχει και παππού γιατρών και θείου γιατρών και όλα, μου λέει πρέπει να το κάνω. Πολύ σωστά, γιατί τώρα υπάρχει και το 9 εμβόλιο, το οποίο καλύπτει. Κάποιο που έχει κάνει το τριπλό ή το τριπλό μπορεί να έχει κάνει επιπλέον το 9. Ναι, είναι 3 δόσεις από το τετραπλό ή διπλό που προϋπήρχε. Τώρα είναι το 9, το οποίο καλύπτει περίπου γύρω στο 90% των κακοήθων τύπων. Ένα ο οποίο ήδη έχει κάνει τα προηγούμενα μπορεί να το συμπληρώσει. Ναι, θα πρέπει να ξανακάνει από την αρχή. Από την αρχή. Αξίζει τον κόπο. Εξαρτάται από τη συμπεριφορά της κάθε γυναίκας και τους κινδύνους, αλλά θεωρώ πως ναι. Για τους άντρες. Τώρα υπάρχει ένα campaign γενικότερα στο να εμβολιάζονται και τα αγόρια. Και τα αγόρια. Γιατί είναι θέμα που αφορά και τους δύο. Λοιπόν, άρα για τις φίλες μας οι οποίες είναι μετά τα 25, αν έχουν έδεια να ελέγξουν τη γονιμότητα τους, να μιλήσουν με τον γυναικολόγο τους. Και δεν είναι ο κανόνας ότι σίγουρα μετά τα 25 θα έχεις θέμα ή μετά τα 30 θα έχεις θέμα. Δεν είναι ο κανόνας. Να μην τρομοκρατούμε τις δεν υπάρχουν κανόνες. Ενημερωμένες. Δεν υπάρχουν απολύτως κανόνες. Ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Είναι καλά όμως να πηγαίνει στον ειδικό για να έχει και τη σωστή πληροφόρηση. Τι θα έλεγες να έκανα τώρα εγώ ένα παιδί? Θα έχει ενδιαφέρον. Στα 45. Θα έχει ενδιαφέρον. Μπορώ νομίζεις. Άσε που θα απασχολήσεις τα μέσα για 9 μήνες τώρα. Θα γίνουμε διάσημοι. Πώς σου φέρεται η ιδέα να κάνω ένα παιδί? Ψήνομαι. Σωματικά. Έτσι μαζί σου που να το κάνω γιατρέ. Ενός γιατρός. Σωματικά θα μπορούσα. Αυτό ας μην αναφέρουμε τις ιδιαιτερότητες του οργανισμού. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε μετά τη γέννα με τον Λάζαρο θα δυσκολευτώ, είναι. Θα μπορούσε. Θα διλέξουμε τα ωάρια. Αυτό το βίντεο δεν θα το δείξω στο ράδρα μου. Ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Τηλιανίδης είναι γυναικολόγος. Είναι και ο κοινοτάρχης του χωριού Ανάγια, ο Μουχτάρης Πουτανάγια. Και τώρα θα το βάζω και στο YouTube. Γεια. Γεια σας. Γεια.